Σε αυτό το βίντεο θα βαρεθείτε να με βλέπετε και να με ακούτε. Έχω πολλά βίντεο να σας δείξω σήμερα, θα τα κάνω σε ένα βίντεο, αντί να κάνω 4-5, θα τα βάλω όλα σε ένα, γιατί είναι στο ίδιο θέμα. Πολύ εχθές, στο χθεσινό βίντεο, με την καταστροφή που έγινε στην Αμερική και με το τρένο και με τα χημικά, μου γράψατε ότι το είχατε δει σε αμερικάνικη ταινία στο Netflix και με βάλατε σε σκέψεις. Και έψαξα και τη βρήκα και είχατε δίκιο. Τρομερό. Για όσους δεν είδατε το χθεσινό βίντεο, έχει γίνει ένα ατύχημα με τρένο στο Οχάιο, το οποίο μετέφερε πάρα πολλά χημικά και όλα αυτά έχουν διαρρεύσει σε γη ουρανού, στα ποτάμια, μεγάλη καταστροφή. Θα βάλω εδώ το βίντεο να το δείτε, για όσους δεν το έχετε δει. Για όσους το είδατε, πάμε να δούμε το τρέιλερ της ταινίας που είναι ακριβώς ίδιο με την καταστροφή που έγινε, μέχρι και στο Οχάιο είναι. Και στην πόλη έχουν πέσει μέσα. Πάμε. Causes cancer in laboratory animals, in case you didn't know. Either I chew gum or I smoke. Αυτό είναι το τρέιλερ της ταινίας. Και περιγράφει μια οικογένεια η οποία μένει στο Οχάιο. Κοιτάξτε εδώ. Γίνεται η καταστροφή. Let's watch a sitcom or something. No. Το ατύχημα. Airborne toxic event. We won't come this way. Well, we have to. Η μόλυνση. Of course not. How do you know? I just know. Okay, what if it's dangerous? Evacuate all places of residence. We have a situation. Και η ταινία περιγράφει την ιστορία της οικογένειας που προσπαθεί να διαφύγει από την πόλη τους. Η ταινία λέγεται White Noise, λευκός θόρυβος. Το διακομωδούν λίγο στην ταινία. Αλλά η ομοιότητα είναι απίστευτη με αυτά που πραγματικά συνέβησαν. Σύμπτωση. Τα σχόλια δικά σας. Πάμε σε άλλο ατύχημα που συνέβη πάλι στην Αμερική. Όχι με τρένο, με φορτηγό. Και πολλά ατυχήματα γίνονται τελευταία. Και σας έχω και άλλο ατύχημα, όχι μόνο στην Αμερική, γίνεται και αλλού. Πάμε να δούμε το πρώτο που έγινε στην Τουσκόν της Αριζόνα. Παρατηρήστε τον καπνό. Φαντάσου τι χημικά κουβαλάει το φορτηγό. Κοίτα εδώ καπνός. Κοίτα χρώμα. Το βλέπετε. Μουσταρδί καπνός. Δεν έχουμε λεπτομέρειες ακόμα πώς έγινε το συγκεκριμένο ατύχημα. Φαντάζομαι θα μάθουμε στην πορεία όσο περνούν οι μέρες. Και απορώ γιατί σε μια πόλη της Αμερικής που η ασφάλεια είναι το παν, είναι πολύ τυπική σε όλα αυτά, γίνονται τέτοια ατυχήματα. Θα ξαναγυρίσω στην Αμερική. Πάμε λίγο Ολλανδία μεριά. Να δούμε ένα άλλο ατύχημα. Παρατηρήστηκε εκεί τον καπνό. Το βλέπετε. Αυτό είναι στο Γκρόνιχεν της Ολλανδίας. Ε?
ατυχήματα και εκεί. Αυτό που φωνάζουν οι πολίτες της Αμερικής είναι ότι ο κρατικός μηχανισμός δεν έχει σπεύσει να καθαρίσει, να περιορίσει τη μόλυνση. Το έχουν αφήσει στη μοίρα τους. Ούτε στην Ελλάδα που είμαστε μπανανία δεν θα λειτουργούσαμε έτσι. Το τελευταίο βίντεο που σας έχω για σήμερα είναι ότι ένας άνθρωπος βράζει το νερό, παίρνει το νερό από τη βρύση και το βράζει. Παιδιά, κοιτάξτε τι σαπουνάδα βγάζει. Κοίτα εδώ. Φαντάσου τι έχει μέσα το νερό. Το βλέπετε. Θα έπρεπε να βάλω και καμιά τρομακτική μουσική μαζί με αυτό το βίντεο. Αυτό τώρα το νερό θα πρέπει να το πιείς. Θα πρέπει να κάνεις μπάνιο, να πλύνεις τα τρόφιμα, τα ρούχα σου. Φαντάσου τι γίνεται. Οι ακτιβιστές δεν είναι πουθενά, που είναι όλοι αυτοί για το περιβάλλον. Οι κρατικές υπηρεσίες και αυτές πουθενά. Χαμός. Θα φτιάξω, ανάλογα τι ειδήσεις κυκλοφορούν, θα μπορώ να ασχοληθώ και ξανά με το θέμα. Η γνώμη η δικιά μου την ξέρετε, σε λίγο καιρό θα έχουμε λήψη σε φαγητά, δεν θα μπορούμε να καλλιεργήσουμε, δεν θα μπορούμε να φάμε και αναγκαστικά θα τρώμε του εργοστασίου. Κάπως έτσι θα πάει. Τη γνωρίζετε την κατάσταση. Έτσι, λόγω ανάγκης, αφού είναι όλα μολυσμένα, θα πρέπει να στραφούμε αλλού. Δημιουργούμε μία ανάγκη και μετά την καλύπτουμε. Μην ανησυχείτε, δεν απεινάσετε, θα σας καλύψουμε. Γράφτε με ελεύθερα τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.